Καράουγλου, χρόνια πολλά. Καλημέρα κύριε Μάτη, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσάς, στους συνεργάτες σας και βέβαια σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Καράουγλου, είχαμε πριν από λίγο τον πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Φάμελο. Πάμε τώρα στον πρώτο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά στη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο ασφαλιστικό, δηλαδή ότι δεν εγκρίνει τις αλλαγές, ότι δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο για λόγους τακτικής, είναι κάτι το οποίο σας ενοχλεί, είναι κάτι που μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ως κριτική πολύ εύκολα? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ξεκάθαροι, έντιμοι και απλοί. Έτσι, ούτε μπερδεύουμε τα λόγια μας, ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο. Ναι. Έχουμε διαβάσει διάφορα δημοσιογραφικές πληροφορίες, διαρροές που κάνει η κυβέρνηση κτλ. Λοιπόν, περιμένουμε. Σήμερα στις 11 η ώρα θα γίνει η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Πλακιωτάκη. Εκεί θα είναι και ο πρώην Υπουργός Εργασίας, τομεάρχης για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, ο Γιάννης Βρούτσης, κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος τώρα. Πριν από λίγο μιλούσα μαζί του. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο γραπτό, αν μας δώσουν κάποιο σχέδιο νομοσχεδίου, έτσι, κάποια πρόταση που έχει υποβληθεί στην Τρόικα κουαρτέτο του. Άρα πρακτικά δεν κρίνεται με βάση τις διαρροές που έχουν κυκλοφορήσει. Περιμένουμε. Καταρχήν όμως μπορούμε να πούμε το εξής, έτσι, ναι, με βάση αυτά που διαρρέουν. Δεν αντιμετωπίζεται η λύση του προβλήματος με αύξηση των εργοδοτικών εισφορών ή των εισφορών εργαζομένων ή απλά με κάποια μέτρα εισπρακτικά. Το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι, ούτε με μείωση συντάξεων προφανώς, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε ως εδώ και μη παρέκει. Εμείς θεωρούμε ότι χρειάζονται άλλες πολιτικές που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Ως τότε θα κοιτάξουμε με ενδιαφέρον, έτσι, θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων ή των επικουρικών ταμείων σε ένα ταμείο για τη μία περίπτωση, ένα ταμείο για την άλλη, έτσι, την λογική αύξηση των ορίων ηλικίας, γιατί είναι αδιανόητο σήμερα να συνταξιοδοτούνται άνθρωποι κάτω από τα 60 τους χρόνια. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα δούμε με προσοχή. Αλλά λογική ότι μειώνουμε τις συντάξεις ή αυξάνουμε την εργοδοτική εισφορά ή την εισφορά των εργαζομένων, θα είναι μέσα αντίθεση. Εντάξει, όμως κύριε Καράουγλου, εδώ το θέμα είναι απλό. Το ασφαλιστικό σύστημα για να δουλέψει χρειάζεται εισφορές. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό οδεύει προς ένα τέλος. Δεν πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Καλά το λέτε ότι δεν αντιμετωπίζεται με μείωση των συντάξεων. Αν δεν υπάρχουν έσοδα στα ταμεία, πώς μπορούν τα ταμεία να αντιμετωπίσουν την καταβολή των συντάξεων? Συμφωνώ, εγκρίνω και επαυξάνω, και για να υπάρξουν έσοδα θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρχουν θέσεις δουλειάς. Αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν θα υπάρχουν και εισφορές. Άρα δεν θα υπάρχουν και έσοδα στο ασφαλιστικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε στη λογική, όχι να αυξήσουμε, αλλά να μειώσουμε τις εργοδοτικές φορές, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα για έναν επιχειρηματία να προσλάβει εργαζόμενους και όχι να τους απολύσει. Αν κάνουμε ακριβή την εργασία, είναι λογικό ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας, δεν θα αυξηθούν. Πάντως, να μην κάνουμε Καράουλου, το ίδιο λάθος που κάνουμε τα φορολογικά. Στα φορολογικά τι κάνουμε? Αυξήσαμε τα τέλη κυκλοφορίας, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καταθέσαν στις πινακίδες τους. Αν εγώ λέω κάναμε ένα πείραμα το οποίο με βάση την οικονομία στέκει και έχει γίνει σε άλλες χώρες. Αν μειώναμε συμβολικά κατά 10% τα τέλη κυκλοφορίας, θα βλέπατε ότι θα είχαμε περισσότερα έσοδα. Όμως, κύριε Καράγλου, οι εργοδοτικές οργανώσεις εννοώ, λένε ότι το ζήτημα με την εργασία είναι ότι προσλαμβάνεις έναν εργαζόμενο αν τον χρειάζεσαι. Αν τον χρειάζεσαι, τον πληρώνεις και παραπάνω. Εάν δεν τον χρειάζεσαι, δεν τον προσλαμβάνεις, όσο φτηνός και να είναι. Σωστό. Άρα, στο συμπέρασμα, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες για εργασία, δεν αντιμετωπίζεται και το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Όσο και να μειώσει τις συντάξεις, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, όπου μετά από λίγο χρονικό διάστημα πάλι δεν θα βγαίνει, πάλι θα πρέπει να μειώσουμε τις συντάξεις. Δεν γίνεται όμως αυτό. Άρα λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτό που λέτε, εσείς συνδυάζετε τις ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό με προτάσεις για την ανάπτυξη. Ακριβώς. Ακριβώς. Η λογική των επιβαρύνσεων, είτε αφορά τους εργοδότες ή τους εργαζόμενους, με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών ή των εισφορών των εργαζομένων, ή της επιβάρυνσης του επιχειρηματικού κόστους με τις τραπεζικές συναλλαγές, είναι μια λογική η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή αυτά τα κίνητρα στα οποία αναφέρεστε για την αύξηση της απασχόλησης και της εργασίας, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα και αύριο θα έχει αποτελέσματα, μέχρι να έχουν, αν υποτεθεί ότι η κυβέρνηση αποδέχεται την πρότασή σας και καταθέτει τα κίνητρα για την εργασία έτσι ακριβώς όπως τα θέλετε. Δεν θα είναι αποτελεσματικά την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα?
θα περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της κυβέρνησης καταρχήν. Εγώ αυτά που είδα σήμερα και τρελαίνομαι έτσι και πάλι, βλέπω ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν συντάξεις από 10 ασφαλιστικά ταμεία, από 9 ασφαλιστικά ταμεία, από 8 ασφαλιστικά ταμεία, από 7. Είναι πρωτοφανή. Ναι. Ή ότι δεν υπάρχει όριο και ότι παίρνουν 4 και 5.000 σύνταξεις. Αυτό τώρα γιατί τρελαίνεστε τώρα και δεν τρελαθήκατε. Γιατί δεν τρελαθήκατε, κύριε Καράγλου, γιατί δεν τρελαθήκατε όταν, στην ειδική σας κυβέρνηση. Εγώ, κύριε Μάτι, ξέρετε ότι κάνω και αυτοκριτική. Ναι. Δεν λέω ότι σήμερα γίνονται αυτά και χθες δεν γινόταν. Έτσι. Είναι προφανές ότι υπάρχουν λάθη. Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχει συνταξιούχος όταν η χώρα βουλιάζει και όταν δεν έχουν να πληρωθούν συντάξεις των 300 και των 350 ευρώ που να παίρνει 5.000 σύνταξη. Αδιανόητο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν συμφωνείτε, υπάρχει μια συμφωνία σε ό,τι αφορά στο πλαφόν για τη συντάξη από ό,τι καταλαβαίνω. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει εμείς να σταθούμε θετικά σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα από τα οποία είναι η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα κύριο και σε ένα επικουρικό. Ένα από τα οποία είναι κανείς στη σύνταξη κάτω από τα 60 χρόνια, ένα από τα οποία είναι ένα πλαφόν, ένα όριο, ανώτατο όριο συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Εάν γίνουν αυτά λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ανταποκριθεί θετικά? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Η συμφωνία. Τα άλλα ζητήματα τα οποία υπό δημοσιογραφική έτσι, διαρροή διαβάζω, ναι. Ότι δηλαδή θα μειωθούν οι συντάξεις έστω με τη μορφή της μείωσης των επικουρικών. Γιατί η κυβέρνηση κάνει κάποια παιχνιδάκια, κύριε Μάτι, τα οποία πρέπει να καταλάβουμε. Τι λέει δηλαδή, δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Ωραία, και τι τον νοιάζει τον παππού? Ο παππούς τον νοιάζει αν παίρνει 800 κύρια και 200 επικουρική ένα χιλιάρικο το μήνα, να συνεχίσει και την επόμενη μέρα να παίρνει ένα χιλιάρικο. Αν παίρνει 900 γιατί έχουν μείνει 800 κύρια και έχει μειωθεί κατά 100 η επικουρική, τότε ο παππούς δεν έχει κάσιμο. Άρα λοιπόν είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν θα μειωθεί, λέει, η κύρια σύνταξη. Μάλιστα, με αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι μπαίνει στην τσέπη σε τελική ανάλυση. Κύριε Καράγλου, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό θα είναι η ίδια όποιος και να κερδίσει την επόμενη Κυριακή? Α, ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Εμείς είμαστε δημοκρατικό κόμμα, λειτουργούμε με διαδικασίες δημοκρατικότατες, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Το χρόνο μας έφυγε το 2015. Ναι. Θα συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα ακούσει τον πρώην Υπουργό Εργασίας και σήμερα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Θα ακούσει τον σημερινό υπεύθυνο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι και μέσα από διάλογο, από δημοκρατικές διαδικασίες, θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένη θέση. Εσείς εν ώψη της μάχης της Κυριακής θα πάρετε θέση? Εγώ, όπως έκανα και την πρώτη φορά και τη στιγμή που υπάρχει αυτή η λάθος διαδικασία, δηλαδή όπου. Βέβαια, τώρα είναι μια δεύτερη εκλογή που είναι διαφορετική διαδικασία. Στην πρώτη εκλογή, όποιος περαστικός περνούσε έξω από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας μπορούσε να ψηφίσει. Δεν πήρα θέση, το ίδιο θα κάνω και πάλι. Δεν θα πάρω θέση. Έχω συγκεκριμένη θέση, έχω συγκεκριμένη άποψη. Όταν με ρωτάει κάποιος πολίτης. Κύριε Καράγλου, μήπως δεν το κάνετε γιατί έχει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που λέει σήμερα, έχει δίκιο, είναι πολύ. Οριακή, η μάχη είναι 50-50, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε σκέφτεστε να μην στενοχωρήσετε κανέναν από τους δύο? Όχι. Είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Όποιος και να με ρωτήσει, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να με ρωτήσει, και ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, έχω συγκεκριμένη θέση. Έτσι. Δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να το κάνω. Θεωρώ ότι είναι τη στιγμή που ισότιμα συμμετέχει ο κάθε πολίτης και έχει το δικαίωμα μία ψήφο όπως έχω και εγώ. Δεν θέλω να το κάνω. Αν κάποιος με ρωτήσει off the record, αν κάποιος με ρωτήσει έτσι, όχι στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση, θα το πω την άποψή μου. Ξεκάθαρα και έντοιμα. Απλά εγώ διαφωνούσα από την αρχή με την όλη διαδικασία. Και εξακολουθώ να έχω την άποψη αυτή. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο συνέδριό μας. Απλά δηλαδή, πρέπει να τελειώσει με το καλό αυτή η διαδικασία, γιατί παρακούρασε. 4 μήνες κάνουμε στις κομματικές διαδικασίες. Άρα δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μημαράκης ξέρουν τι στήριζε. Σαφέστατα, είμαι σαφής. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές.